Συνεχίζουμε και θα πάμε στο παιχνίδι το οποίο έγινε στην Πάτρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θύμιζε άλλες εποχές, γεμάτο γήπεδο, παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων και καλό ποδόσφαιρο και από την Παναχαϊκή και από τον Άρη. Θα πάμε στην Πάτρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ανθρώπους που μας χάρισαν μεγάλες στιγμές με την εθνική ομάδα και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Κώστας Κατσουράνης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσουράνη, καλησπέρα. Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, χθες ανακοινώσατε sold out στο παιχνίδι. Νομίζω για ένα αγώνα δεύτερης εθνικής κατηγορίας είναι αρκετά σημαντικό και στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ένας ισχυρός πυρήνας εκεί στην Πάτρα που διψάει για ποδόσφαιρο. Εντάξει, πιστεύω ότι γενικά δεν υπάρχει ποδόσφαιρο χωρίς επαρχία και δυνατές ομάδες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ζώντας από παιδάκι και μεγάλες ομάδες επαρχίας πιο παλιά και σαν αντίπαλος αργότερα, νομίζω ότι δεν υπάρχει ποδόσφαιρο χωρίς νόμους να τηρούνται, χωρίς απλά πράγματα που συμβαίνουν όλο τον κόσμο και για μας εδώ είναι πολύ δύσκολα. Στην Παναχαϊκή και τον Άρη. Τα αυτονόητα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν τα έχουμε. Ό,τι βολεύει την ομάδα μας το θέλουμε, αλλά αν δεν βολεύει εμάς δεν το θέλουμε. Γενικά νομίζω ότι ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού τα είχε πει πολύ ωραία τότε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα, φίλε μου. Συγγνώμη να λέμε την αλήθεια. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Του πρόεδρου του Δεσσαϊκού. Να αρχίσω κι εγώ να σου μιλάω εδώ πέρα μια ώρα και να μην καταλαβαίνει τι λέω. Μεταξύ μας όλοι κοροϊδευόμαστε. Ναι. Θέλουμε. Ο ένας θέλει τον Άρη, ο άλλος τον Πάοκ, ο άλλος τον Παναθηναϊκό, ο άλλος τον Παναχαϊκό, ο άλλος τον Ολυμπιακό. Φτάνει, έχουμε κουραστεί. Εγώ τουλάχιστον κουραστεί. Εγώ θέλω υγεία, θέλω ποδόσφαιρο για να στα πω. Θέλω να χάνω και ο παίκτη μου να αποθεώνεται. Ναι, να αποθεώνεται. Δεν με νοιάζει να εκπαιδεύσω και του οπαδού μου. Οι ΠΑΕ είναι υπεύθυνες, οι ΠΑΕ Παναχαϊκοί, οι Άριες να εκπαιδεύσουν τους οπαδούς. Να μην πετάνε ούτε καφέδες, ούτε πορτοκάλια, ούτε όπλα, ούτε πιστόλια. Έχουμε κουραστεί, κουράστηκα κιόλας, σαν ποδοσφαιριστής και σαν απέρα που είμαι. Πηγαίνετε στη σχολεία, να σας δώσω και τις λύσεις. Το ποδόσφαιρο, άμα θέλουν, αλλάζει σε μια νύχτα. Δεν γουστάρουν να αλλάξει, τους αρέσει. Τρώνε λίγοι, δεν ξέρω να το κάνουν εκπληκτικό, ωραίο, φοβερό, να είναι όλοι ευχαριστημένοι, ούτε αυτό τους κόβει. Οπότε. Τι άλλο να πούμε. Ξέρεις, είχαμε μια συζήτηση εχθές το βράδυ, είναι ακριβώς πάνω κάτω όπως τα λες και εσύ, και λέγαμε ότι υπάρχει ένα απλό ερώτημα το οποίο είναι και εύκολη απάντηση. Όταν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια οι ομάδες, οι φίλαθλοι, όλοι δεν γίνεται φίλο. Πόσο χρόνο είσαι? 45, μαζί είμαστε. Κοντά είμαστε. Ναι. Πόσο καιρό, πόσα χρόνια το έχεις ακούσει αυτό, ότι στην Ευρώπη δεν κάνουν τίποτα ομάδες? Εγώ από παιδάκι που πήγαινε από τη δεκαετία του 90. Εγώ όταν πήγαινε έκτη δημοτικού. Το 79 είμαι εγώ, το 87, το 88, το 89, το 90, το 91, αυτό λέγανε. Αλλά στην Ευρώπη δεν κουνιούνται λέει. Τώρα εμείς κοροϊδευόμαστε και πάει ο καθένας τα συμφέροντα της ομάδας. Έτσι είναι, γιατί ένα πέναλτι εσύ που το δίνουν υπέρ σου θα πεις είναι τα πέναλτάρα, μπορεί να μην ήταν, αλλά όταν βρεθείς στην ανάποδη θέση θα πεις ρε παιδιά, αυτό δεν ήταν πέναλτι. Δυστυχώς. Μήπως τώρα είναι ευκαιρία με αυτά τα οποία έγιναν και κακώς έγιναν να ξεκαθαρίσει μια και καλή μπουγάδα? Δεν το βλέπω δυστυχώς, φίλε μου, το έχω πει πολλές φορές εγώ. Δεν το βλέπω. Δεν το θέλει κανείς. Είναι σύστημα ολόκληρο. Δεν είναι για μένα ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε. Είναι σύστημα ολόκληρο. Θέλει από την αρχή. Εκπαίδευση ο κόσμος, διαιτές, παίχτες, παντού εκπαίδευση. Τώρα στο χθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω στο αγωνιστικό κομμάτι αν θες να σταθούμε κάπως. Ένα-ένα. Στο πρώτο μήχρονο νομίζω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι. Γιατί ο Άρης δεν προσπαθούσε να κάνει καν απόπειρα επίθεσης. Δηλαδή έκανε μία με τον Χρήστο τον Μπούρμπο, που είναι ο παλιός μου συμπαίκτης, που έκανε ατομική προσπάθεια, αλλά που έγινε μια παράλληλη παλιά και γλίστησε ένα παίκτη του Άρη που ήταν σε καλή θέση. Αλλά σε 45 λεπτά δεν έκανε τελική στο τέρμα, γιατί αυτή ήταν επικίνδυνη όντως επίθεση. Για εμάς που ξέρουμε ποδόσφαιρο ήταν πολύ επικίνδυνη, δεν κοιτάμε μόνο τις τελικές. Αλλά στο πρώτο μήκρονο δεν έκανε καν κάποια απόπειρα να κάνει επίθεση ο Άρης. Στο δεύτερο νομίζω ότι ήταν πιο ισορροπημένο το παιχνίδι. Αλλά και πάλι τις μεγάλες ευκαιρίες, χωρίς να λέμε τώρα ψέματα, ότι μας συμφέρει, ή τις είχε η Παναχαϊκή για να τελειώσει το μάτς, να το κάνει 2-0. Λογικό, γιατί ο Άρης έχανε και είχε ανοιχτεί λίγο ποδοσφαιρικά. Και η Παναχαϊκή είναι καλή ομάδα, όπως και ο Άρης είναι καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι εμείς είχαμε τις μεγάλες ευκαιρίες να τελειώσει το μάτς, αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή. Και φάγαμε ένα γκολ που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Τι άλλο να πω. Το φάουλ δεν θα ζητήσει, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν θα σταθώ σε ένα φάουλ. Δεν συμβαίνει. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε ένα φάουλ. Νομίζω ότι. Άμα δεν γίνονται λάθη, Κώστα, δεν παίρνουν γκολ. Ναι, όχι, εννοείται, αυτό σου λέω. Έγινε, όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Ότι αξίζαμε την νίκη, αλλά βάσει εικόνα του αγώνα, βάσει τη εικόνα. Αλλά στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι το πιο ωραίο άθλημα, γιατί δεν παίρνει τη βάση τη εικόνα που αξίζει στο γήπεδο. Για να καταλήξουμε στη συζήτηση που ανοίξαμε, και νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία τη όλη συζήτησή μα, είναι η στιγμή, όπως είπες, για να υπάρχει. Να μηδενίσει το κοντέρ και να πάμε από την αρχή. Και τι θα γίνει με αυτή την ιστορία τώρα? Δηλαδή, περιμένουμε, ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, τουλάχιστον στη Super League. Νομίζω ότι η μόνη που μπορεί να δώσει λύση, επειδή υπάρχει το αυτοδιοίκητο, είναι
πρώτα η FIFA και η UEFA, αφού βλέπει ότι δεν πάει άλλο το πράγμα, και σε συνεργασία με το κράτος. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι είναι ανίκανοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μας το έχουν δείξει ότι είναι ανίκανοι. Πολλά χρόνια. Να μην το πω ανίκανοι. Θέλουν το συμφέρον κάποιων ομάδων. Στο δημοτικό να πάμε, τα ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται. Ακόμα και στο δημοτικό. Να μην πω ανίκανοι. Αυτοί που κυβερνάνε όλο το ποδόσφαιρο χρόνια τώρα, 30 χρόνια, θέλουν συμφέρον ομάδων. Και όχι το ελληνικό ποδοσφαίρο. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι, γιατί δεν κάνουμε γεωμετρία ούτε φυσική γυμνία. Κώστα, νομίζω ότι είναι και ένα χαρακτηριστικό γενικά της Ελλάδας ότι αυτοί που μας κυβερνούν γενικά είναι ανίκανοι. Και από εκεί ξεκινάει και όλη η ιστορία. Μπορεί να είναι όπως το λες, αλλά άρα τη λύση πρέπει να τη δώσει η FIFA, η UEFA, δεν ξέρω ποιος, μαζί με το κράτος. Εγώ τι νομίζω. Το κράτος δεν τα αφήνουν γιατί είναι αυτοδιοίκητο. Πάντως έχουμε και αυτό, έτσι, το αυτοδιοίκητο που χρησιμοποιούν πάντα. Η ΕΠΟ και η κάθε ΕΠΟ, έτσι είναι. Τώρα, επειδή πέρασε και από τον ΠΑΟΚ, νομίζω είχε συνεργαστεί με τον Σαββίδη, τον πρόλαβε στο Σαββίδη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή εκεί, όλο το όσα έγιναν στον αγώνα με την ΑΚ, ναι, 100% καταδικαστέ ότι οπλοφορούσε, μπήκε μέσα, αλλά είναι το θέμα μας είναι αυτό, ή αυτή είναι η αφορμή η οποία έγινε μια διαδικασία στην οποία θέλουν να μηδενίσουν την κατάσταση για να πάμε σε άλλα παιχνίδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα σου απαντήσω, επειδή είμαι πολύ έξυπνο παιδί. Έπαιξα και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Δεν θα σου απαντήσω. Το ζωρό δεν έχω σκοπό να τον παίξω πάντως, να ξέρεις. Τον έπαιξα σαν ποδοσφαιριστής και τον πλήρωσα. Φτάνει αρκετά. Με την Παναχαϊκή τώρα, γιατί πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, είναι λίγο πίσω εδώ 7 βαθμούς, αλλά υπάρχουν και αρκετές αγωνιστικές. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Όλοι παίζουν μεταξύ μας, οι πρώτοι 4-5, 6. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή είναι και κατά τη γνώμη τη δικιά μου είναι από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, με χαμηλό budget, με παιδιά νέα, με Έλληνες, με τίμιους βαθμούς που έχουμε πάρει στο γήπεδο. Γιατί και στη Β' Εθνική ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, δεν είμαστε από το άλλο πλανήτη. Καλά. Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πάρει τίμιους βαθμούς στο γήπεδο. Αρένα 89,4.